Για τη δική μας την περιοχή ήταν πολύ προσεκτικές οι εκφράσεις, αν θέλετε και συμφωνημένες. Ήταν κατατέθηκαν δύο φάκελοι που αφορούν μελέτες περιβαλλοντικών όρων. Δεν χρησιμοποιήσει τη λέξη αξιολογούνται, δεν χρησιμοποιήσει τη λέξη ανοίχθηκαν οι φάκελοι. Επομένως, βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο στο οποίο βρισκόμασταν πριν μερικά χρόνια. Νομίζω ότι είμαι σαφής όσον αφορά τις δικές μου θέσεις, τις προσωπικές. Δεν άφησα κανένα περιθώριο αμφιβολίας και αμφισβήτησης. Είμαι σαφής για τη στάση της κυβέρνησης. Τι χρειάζεται να κάνουμε από εδώ και πέρα. Θεωρώ χρήσιμες αυτές τις εκδηλώσεις για να επικαιροποιήσουμε, για να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας όλη την προσέγγιση. Εκείνο όμως που απαιτείται, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι ψύχρεμος στόχος. Να έχουμε το στόχο μας. Δεν χρειάζονται ούτε άτακτες κινήσεις, ούτε έτσι φωνές που φτάνουν καμιά φορά τα όρια της υπερβολής, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, οι οποίες μας οδηγούν έξω από το στόχο. Ένας ψύχρεμος λόγος, ο οποίος να εξετάζει το ζήτημα με βάση τα καινούργια δεδομένα. Ποια είναι τα καινούργια δεδομένα? Το καινούργιο δεδομένο είναι ότι έχει αυξηθεί η τιμή του χρυσού. Τα συμφέροντα είναι πολύ μεγαλύτερα. Το δεύτερο καινούργιο δεδομένο είναι ότι υπάρχει μια φοβερή οικονομική κρίση. Και αυτήν την οικονομική κρίση θα επιχειρήσουν να την αξιοποιήσουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν την επένδυση. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και στις τοπικές μας κοινωνίες και να αξιοποιούν όποια ευκαιρία έχουν. Παραδείγματος χάρη, διαφήμιση της επανέλευσης ομάδων κτλ. Δεν θα πρέπει να πετάξουμε στον εγκιάδα τους συμπολίτες μας που συμφώνησαν να έχουν αυτού του είδους την προβολική διαφήμιση, γιατί πολλοί από αυτούς τους γνωρίζουν προσωπικά και εγώ προσωπικά έχω επαφές, είναι εναντίον αυτής της επένδυσης. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε κλίμα ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι όπου να είναι η επένδυση θα γίνει. Όπου να είναι θα σπάσει το μέτωπο και οι χρυσοθύρες, σας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, θα καταφέρουν να πετύχουν ένα στόχο από τον οποίο η πατρίδα μας γενικά και ο νομός μας ειδικότερα δεν θα κερδίσει τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό το κλίμα, εάν δημιουργείται χωρίς επιχειρήματα, εγώ δεν έχω ακούσει επιχειρήματα, είναι ρίχνει νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να πετύχουν το στόχο τους. Έχω λοιπόν τη γνώμη για να κλείσω αυτή την τοποθέτηση, ότι αυτή η συνάντηση, αυτή την εποχή, είναι χρήσιμη, θα έλεγα ότι είναι πολύτιμη, εάν την αξιοποιήσουμε με έναν ψύχρεμο τρόπο, με σοβαρά επιχειρήματα και προπάντων σε μια διαδικασία στην οποία θα είναι όλοι ελεύθεροι να πούνε τις απόψεις τους χωρίς να προφυλακιστούν.